Αλλάζει ο καιρό και έρχεται σε δύο φάσει. Η κακοκαιρία με το όνομα Ελπίδα φέρνει χιόνια, φέρνει χαμηλέ θερμοκρασίε. Αλλά θα μα πει περισσότερο ο μετεωρολόγο μα, ο Κλέορχο Μαρουσάκη, που είναι εδώ κοντά μα. Κλέορχη, τι να πει. Μια πολιτική κακοκαιρία που αναμένεται να απασχολήσει τη χώρα μα τα επόμενα 24 ώρα. Να δούμε στον πρώτο μα χάρτη γιατί την, ο... τη χαρακτηρίζουμε σαν πολική. Δείτε λοιπόν με το βαθύ μπλε χρώμα τι πολικέ αέριε μάζε που θα συνοδεύσουν αυτό το κύμα κακοκαιρία. Ξεκινούν από την περιοχή τη Σκανδιναβία, ξεχύνονται προ την Νότια Ευρώπη και θα καλύψουν μεγάλο τμήμα και τη χώρα μα. Έτσι λοιπόν από αύριο το απόγευμα και μέχρι τουλάχιστον την πέμπτη τη άλλη εβδομάδα στην κυριολεξία η χώρα μα μπαίνει στην κατάρτιση. Πάμε όμω στον επόμενο μα χάρτη για να δούμε ποια θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του κύματο καοκαιρία. Βλέπετε χαρακτηριστικά ότι αυτή η καοκαιρία θα χαρακτηρίζεται από μεγάλη διάρκεια. Θα ξεκινήσει από αύριο το μεσημέρι και θα κρατήσει μέχρι την τετάρτη πέμπτη τη άλλη εβδομάδα. Από βόρεια θα έχουμε... Ελλάδα, έτσι. Βεβαίω, θα έχουμε πολλικέ θερμοκρασίε στη Βόρεια Ελλάδα. Θα δούμε λοιπόν, τον υδράργυρο να κατρακυλά ακόμη και στου μείον 15-18 βαθμού Κελσίου. Αυτό βέβαια σημαίνει ισχυρό παγετό όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά σε αρκετέ υπηρετικέ περιοχέ. Μάλιστα, στα Βόρεια δεν αποκλείεται ο παγετό να είναι και ολικό, που σημαίνει ότι θα κρατάει καθόλου τη διάρκεια του 24ου. Και δείτε τώρα, σε ό,τι αφορά τι χιονοπτώσει, αν μπορούμε να πάμε στο χάρτη μα, θα αφορούν περιοχέ που βρίσκονται κυρίω μέσα στο Αιγείο, αλλά και τα ανατολικά υπηρετικά τμήματα. Σε ό,τι αφορά το Ακόμη Ακόμη και περιοχή... στι κυκλάδε θα χιονίσει. Και στι κυκλάδε, και αυτό βέβαια σημαίνει υπόπη, γιατί περνάει αυτή η πολική αέρια μάζα πάνω από το Αιγείο, παίρνει γρασία και άρα λοιπόν θα έχουμε χιονοπτώσει από το ύψος, λέγαμε, και και στην Αττική θα χιονίσει. Στα βόρεια προάστια Σάββατο και Κυριακή ενδέχεται να δούμε τα χιόνια μέχρι και το κέντρο τη Αθήνα. Το δεύτερο όμω κύμα κακοκαιρία, το οποίο θα αναμένουμε Δευτέρα και Τρίτη, ενδέχεται να αντίσει στα λευκά ακόμη και το κέντρο τη Αθήνα. Άρα λοιπόν θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Τι ποσότητε χιονιού θα πέσουν, δηλαδή θα σαν πέσουμε... αυτό που είχαμε ζήσει πέρσι, την δεν Ακριβώς, Ακριβώ δεν αποκλείεται να ζήσουμε και αντίστοιχε εικόνε με τι περσινέ. Θα πέσει δηλαδή μεγάλο όγκο χιονιού και στην περιοχή τη Αττικής και στην Εύβοια αλλά και μέσα στο Αιγείο, στην Πελοπόννησο και την Κρήτη. Αυτέ θα είναι οι περιοχέ που θα δεχτούν το μεγαλύτερο όγκο χιονοπτώσεων.